έρχεται στον κόσμο ο Γιούρι Αντρόποφ, ο πολιτικός που 68 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, θα έπαιρνε στα χέρια του τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης. Ο πρώην διοικητής της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας, της πανίσχυρης ΚΑΓΕΜΠΕ, θα έμενε στην εξουσία μόλις 15 μήνες. Στο διάστημα όμως αυτό, θα προωθούσε τολμηρές μεταρρυθμίσεις εκδημοκρατισμού του σοβιετικού καθεστώτος, που θεωρήθηκαν ως προάγγελος της περεστρόικα του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Έρχεται στον κόσμο στο γερμανοκρατούμενο Παρίσι ένα από τα λαμπρότερα αστέρια της γαλλικής ροκ σκηνής. Ήταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζαν-Φιλίπ Σμετ ή Τζόνι Χαλιντέι, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, ο Έλβις Πρίσλεϊ της Ευρώπης, όπως τον αποκαλούσαν οι θαυμαστές του, ο οποίος μεσουράνησε στο μουσικό γαλαξία τη δεκαετία του 60 και κατά τη 40χρονη καριέρα του πούλησε μόνο στη Γαλλία περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους. Χιλιάδες νεαροί που διαδήλωναν κατά της προγραμματισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Άιζενχάουερ στην Ιαπωνία συγκρούονται άγρια με την αστυνομία όταν αυτή επιχειρεί να τους διαλύσει. Κατά τις συγκρούσεις που διάρκεσαν 7 ολόκληρες ώρες, 5 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.000 θα τραυματιστούν, με αποτέλεσμα την επομένη η Ιαπωνική κυβέρνηση να ανακοινώσει τη ματέωση της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Δυόμισι εβδομάδες μετά την άνοδό του στην εξουσία, με στρατιωτικό πραξικόπημα, ο νέος ισχυρός άνδρας της Τουρκίας, στρατηγός Κεμάλ Γκιουρσέλ, κατεβάζει τα τάγκ στην Κωνσταντινούπολη και επιβάλλει στην πόλη στρατιωτικό νόμο για να καταστήλει τις μεγάλες εργατικές διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της στρατιωτικής κυβέρνησης να επιβάλλει περιορισμού στη δράση των εργατικών συνδικάτων. Οι διαδηλώσεις είχαν προσλάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις και κατά τη διάρκεια τους είχαν χάσει τη ζωή τους 3 διαδηλωτές, ενώ εκατοντάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί. Ένας από τους μεγάλους δεξιοτέχνες του πιάνου κατά τον αιώνα που πέρασε, ο γαλλοελβετός μουσικός και παιδαγωγός Αλφρέντ Κορτό, φεύγει από τη ζωή στη Λοζάνη σε ηλικία 84 ετών. Αξεπέραστος ερμηνευτής αλλά και εξαίρετος δάσκαλος, ο Κορτό υπήρξε από τους πρώτους πιανίστες που ηχογράφησαν εκτελέσεις κλασικών έργων. Οι κριτικοί τον αποκάλεσαν κυνηγό του ονείρου, καθώς αρχή του Κορτό ήταν να αναδεικνύει πάντα το πνεύμα των μουσικών κομματιών που ερμήνευε με διαρκείς αυτοσχεδιασμούς, αδιαφορώντας εάν δεν αποδίδει σωστά κάποιες ξεχωριστές νότες. Οι ικανότητές του θα αναδείκνυαν τον Κορτό σε πιανίστα παγκόσμιας εμβέλειας. Όμως η εικόνα του στη Γαλλία θα σκιαζόταν λόγω της τάσης του σπουδαίου μουσικού κατά τη ναζιστική κατοχή της χώρας του. Τότε ο Κορτό είχε συνεργαστεί με τη δοσύλλογη κυβέρνηση του Βυσσή και δέχτηκε να δώσει κονσέρτα για τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, με αποτέλεσμα, μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας, να χαρακτηριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους συμπατριώτες του persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ο δεύτερος γύρος των πρόωρων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία εξελίσσεται σε θρίαμβο για τον υποψήφιο των Γολικών Ζορζ Πομπιντού, που σημειώνει περηφανή νίκη με ποσοστό 58,2% έναντι 41,8% του αντιπάλου του, υποψηφίου του κέντρου Αλέν Ποέρ. Ο 58χρονος Πομπιντού είχε εξασφαλίσει σαφές προβάδισμα από τον πρώτο γύρο των εκλογών, όπου είχαν αναμετρηθεί 7 συνολικά υποψήφοι. 5 ημέρες μετά την εκλογική του επικράτηση, ο Πομπιντού θα αναλάμβανε δεύτερος πρόεδρος της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, διαδεχόμενος ουσιαστικά τον Ντεγκόλ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από την Προεδρία όταν οι προτάσεις του για μια ευρεία συνταγματική μεταρρύθμιση απερίφθησαν από τους Γάλλους ψηφοφόρους σε δημοψήφισμα. Στενός συνεργάτης του Ντεγκόλ από την εποχή της απελευθέρωσης της Γαλλίας από την ναζιστική κατοχή, ο Πομπιντού διετέλεσε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γάλλου Προέδρου, διοικητής της Τράπεζας Ρότσιλντ, αλλά και πρωθυπουργός της Γαλλίας επί εξαετία κατά τη διάρκεια της δεκαετούς προεδρίας του Ντεγκόλ. Ως πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Πομπιντού επιτέλεσε αξιόλογο έργο, το οποίο όμως επισκιάστηκε από την πληθωρική προσωπικότητα του Ντεγκόλ. Άνθρωπος με πνευματική καλλιέργεια και σπάνιο χιούμορ, ο Πομπιντού θα ακολουθούσε ως πρόεδρος την πολιτική του μεντορά του σε όλους τους τομείς, εκτός από τα εξωτερικά,
όπου θα επαναπροσδιορίζε εκ βάθρων τις γαλλικές θέσεις σε μείζωνα διεθνή θέματα όπως η ένταξη της Βρετανίας στην ΕΟΚ και οι σχέσεις της Γαλλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Γερμανία. Δύο εβδομάδες μετά την περιπετειώδη σύλληψη των Ανδρέα Μπάντερ και Χόλγκερ Μάινς, δύο εκ των ηγετών της ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης ΡΑΦ, οι δυτικογερμανικές αρχές συλλαμβάνουν και τη θεωρητικό της οργάνωσης. Ήταν η δημοσιογράφος Ούλτρικε Μάινχοφ, η τελευταία από τον ηγετικό πυρήνα της ΡΑΦ που παρέμενε ασύλληπτη. Η Μάινχοφ είχε επιχειρηθεί με ένα τεράστιο ποσό από το δυτικογερμανικό κράτος. Και για τον εντοπισμό της, οι δυτικογερμανικές αρχές είχαν εξαπολύσει το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό που γνώρισε η Γερμανία από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Φράνκο στην Ισπανία, διενεργούνται βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες ελεύθερες μετά από 41 χρόνια δικτατορίας. Νικητής τους θα αναδειχθεί ο ηγέτης της ισπανικής κεντροδεξιάς Αδόλφο Σουάρεθ, ο οποίος και θα πάρει από τον βασιλιά Χουάν Κάρλος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Σε επιβλητική τελετή στην πρωτεύουσα Αμάν, ο Ιορδανός μονάρχης βασιλιάς Χουσέιν πραγματοποιεί τον τέταρτο γάμο του. Εκλεκτή της καρδιάς του, αυτή τη φορά, ήταν μια Αμερικανίδα αρχιτέκτον, 26χρονη Ελίζαμπεθ Χάλαμπι, η οποία πριν την τελετή ασπάστηκε το Ισλάμ και απέκτησε το αραβικό όνομα Νούρ. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους δεκάδες ξένοι επίσημοι, ενώ μετά το γάμο οι νεόνυμφοι περιηγήθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας υπό τις επιθυμίες χιλιάδων Ιορδανών, που είχαν κατακλείσει τους δρόμους για να ευχηθούν μακροημέρευση στο βασιλικό ζεύγος. Ο δικτάτορας της χώρας, στρατηγός Ζία Ουλ Χακ, υπογράφει διάταγμα που ορίζει ότι υπέρτατος νόμος του κράτους θα είναι εφ' εξής η Σαρία, δηλαδή ο Ισλαμικός ιερός νόμος. Το Πακιστάν εντασσόταν έτσι στο σκληρό πυρήνα των μουσουλμανικών κρατών που ως σύνταγμά τους έχουν το Ισλαμικό δίκαιο. Εκπρόσωποι του Βατικανού και του Ισραήλ ανακοινώνουν στην Ιταλική πρωτεύουσα μια ιστορική συμφωνία. Την αμοιβαία αναγνώριση των δύο πλευρών και τη σύναψη πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τους, που έβαζε τέλος σε μια αντιπαράθεση αιώνων μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Εβραίων. Πριν ολοκληρωθεί η εκένωση του εμπορικού κέντρου του Μάντσεστερ, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα, μια ισχυρότατη έκρηξη συγκλονίζει τη Βρετανική πόλη. Ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά είχε τυναχθεί στον αέρα, μετατρέποντας την εμπορική καρδιά του Μάντσεστερ σε άμορφο σωρό ερυπείων. Ήταν η μεγαλύτερη σε ισχύ έκρηξη που είχε προκαλέσει ο Ήρας σε βρετανικό έδαφος. Αλλά ευτυχώς, λόγω του τηλεφωνήματος που προηγήθηκε, άφηνε πίσω της μόνο τραυματίες από το ισχυρότατο οστικό κύμα και τους τριματισμούς τζαμιών που προκάλεσε η έκρηξη σε ολόκληρο το κέντρο του Μάντσεστερ. Μια μεγάλη φωνή της αμερικανικής μουσικής, η μεγάλη κυρία της jazz Ella Fitzgerald, σωπαίνει για πάντα σε ηλικία 79 ετών. Στο πάλκο από τα 16 της χρόνια, η βραβευμένη με 13 γράμμη Fitzgerald εξακολούθησε να τραγουδά μέχρι τα βαθιά της γεράματα, παρά το σοβαρό κλονισμό της υγείας της από διαβήτη. Η ιδέα γεννήθηκε το 1909, όταν ο Γάλλος πιλότος Λουί Μπλεριό κατάφερε να διασχίσει με το αεροπλάνο του το κανάλι της Μάγχης και να προσγειωθεί με ασφάλεια στις Αγγλικές ακτές. Αφού τη Μάγχη, γιατί όχι και τον Ατλαντικό? Πρώτος το αποτόλμησε το 1910 με αερόπλοιο ο Αμερικανός δημοσιογράφος Walter Woman. Το αερόπλοιό του όμως υπέστη βλάβη και προσταλασσώθηκε πριν ολοκληρώσει το ταξίδι του. Το 1913, για να ενθαρρύνει τους τολμηρούς, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail αθλοθετεί βραβείο 10.000 λιρών για όποιον κατορθώσει να διασχίσει από αέρο στον Ατλαντικό χωρίς ενδιάμεση στάση. Αλλά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που ξεσπά στην Ευρώπη βάζει προσωρινά τέλος σε αυτές τις προσπάθειες. Ταυτόχρονα όμως η συμμετοχή του αεροπλάνου στις πολεμικές επιχειρήσεις οθεί σε σημαντικές βελτιώσεις των δυτικών μέσων.
Με το τέλος του πολέμου, η Daily Mail επανέρχεται και ανακοινώνει ότι παραμένει σε ισχύ το βραβείο των 10.000 λιρών. Και αυτό λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για την επανάληψη των προσπαθειών. Την αρχή κάνει το 1919 το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Τέσσερις αράκατοί του απονεώνονται από τον Καναδά και μία από αυτές με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Ριντ κατορθώνει να φτάσει στην Πορτογαλία, έχοντας προηγουμένως προσταλασσωθεί στις Αζόρες. Ο Ριντ τα είχε καταφέρει, αλλά λόγω της ενδιάμεσης τάσης του χάνει το βραβείο της Daily Mail. Η επιτυχία του ωστόσο παρακινεί πολλούς να τον μιμηθούν. Δύο από τους τολμηρούς ήταν ο Βρετανός λοχαγός Τζον Άλκοκ και ο υπολοχαγός Άρθουρ Μπράουν. Με το διπλάνο τους, ένα μετεσκευασμένο βομβαρδιστικό, το Vickers Vimy, απογειώνονται από τον Καναδά με προορισμό την Ιρλανδία. Ήταν σαν ταξίδι στο άγνωστο. Πετώντας πάνω από τα άγρια κύματα, σε συνθήκες αντίξωες και θερμοκρασίες που τη νύχτα κατέβαιναν υπό το μηδέν, οι Άλκοκ και Μπράουν κινδύνευσαν πολλές φορές να χαθούν στα παγωμένα νερά. Τελικά όμως, μετά από 16,5 ώρες πτήσης, πέφτουν με το αεροπλάνο τους σε βάλτο της Ιρλανδίας. Το αεροπλάνο είχε καταστραφεί, αλλά οι ίδιοι δεν είχαν πάθει τίποτε. Πανευτυχείς για τον άθλο τους, οδηγούνται στο Λονδίνο, όπου τους επιφυλάσσεται η υποδοχή εθνικών ηρώων. Υπό τις συνεχείς επιθυμίες χιλιάδων συμπατριωτών τους, οι Άλκοκ και Μπράουν φτάνουν στα γραφεία της Daily Mail και εισπράττουν το έπαθλο των 10.000 λιρών, ενώ την επόμενη χρήζονται από το βασιλέα υπότες. Όταν οι Άλκοκ και Μπράουν προσγειώνονταν στο Ιρλανδικό έδαφος, ένα μεγάλο στοίχημα για τον άνθρωπο είχε κερδιθεί. Και την ημέρα εκείνη το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουνίου 1919. Παιδες, πριν 15 χρόνια με μια άλλη μουσική σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας παιδες, γεια σας. Έφυγε με σεμνότητα και αξιοπρέπεια, όπως είχε μάθει να ζει όλη του τη ζωή. Εκείνη τη μέρα, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας, τα τραγούδια και η ζωή μας έχαναν κάτι από τον πόη που τους είχε χαρίσει με το ήθος και το έργο του ο Μάνος Χατζηδάκης. Και το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουνίου 1994. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα.